Δεν μου λέτε, κύριε Μιλάκα, το συμπέρασμα τελικώς είναι ότι άμα φτιάξω κι εγώ ένα πυρηνικό όπλο μεγάλου βεληνικού και κάνω κανένα δύο δοκιμές, κάθομαι ισοτίμος με τον πλανητάρχη και τα βρίσκω. Έχω την εντύπωση ότι είναι ο μόνος τρόπος για να μιλήσει κανείς ισότιμα στο διεθνές περιβάλλον. Να έχει την ίδια θέση, να έχει περίπου την ίδια ισχύ. Ή, τώρα για να σοβαρολογούμε, δεν υπάρχει θέμα ισχύος, δεν μπορεί να συγκρίνει κανείς την ισχύ των ΗΠΑ με τις Βόρειες Κορέες. Ωστόσο, η Βόρεια Κορέα έτσι και συνέχισε το πρόγραμμά της, θα μπορούσε να κάνει μια τρομακτική ζημιά στους πολύ στενούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, δηλαδή στην Ιαπωνία και στην Νότια Κορέα. Αυτός ήταν ένας λόγος, βάζοντας η Βόρεια Κορέα τις δυνατότητές της στο τραπέζι, να μπορέσει να συνομιλήσει περίπου με ίσους όρους, περίπου, με πολλά εισαγωγικά λέξη, με την υπερδύναμη. Κάπως έτσι, με αυτόν τον απλό τρόπο, νομίζω ότι μπορεί να δει κανείς τα πράγματα. Όσο για τα άλλα που είπες, και εμένα μου κάνει εντύπωση πως ένας αιμοσταγής δικτάτορας, ο οποίος σκοτώνει, καταρχήν δεν έχει αφήσει κανένα συγγενή του χωρίς να τον δολοφονήσει, τον ταΐσει στα σκυλιά κτλ. Σήμερα είναι ο ωραίος. Τι υποκρισία, τι υποκρισία ο δυτικός τύπος, ξαφνικά. Και ξέρεις, δεν είναι μόνο η υποκρισία, είναι και η δυνατότητα του δυτικού τύπου να δίνει γραμμή παγκοσμίως. Δηλαδή, βγαίνουν ένα-δύο μεγάλα δίκτυα παγκόσμια και λένε Α και ακολουθεί όλος ο πλανήτης. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η δυνατότητα, έτσι είναι τα πράγματα. Πάντως, αν σκεφτεί κανείς ότι το 50 προς αναχέτηση του κομμουνισμού αναχαιτίστηκε από τα ελεύθερα κράτη και η Ελλάδα μέσα, πάνω στο μεσημβρινό η Βόρειο Κορέα και τα λοιπά, και φτάσαμε να έχουμε ισορροπίες πυρηνικού τρόμου, τέλος πάντων, το γεγονός ότι έχεις μια ηρεμία, από κάποιους λένε ότι είναι καλό, από κάποιους άλλους λένε ότι είναι προετοιμασία για άλλα μέτωπα. Διότι αναρωτιέμαι, και θέλω να το κλείσουμε έτσι αυτό το κεφάλαιο, Δημήτρη Μιλάκα, γιατί για τα Σκόπια σου ζήτησα σήμερα να μιλήσουμε, αλλά μιας και προέκυψε τώρα αυτή η ιστορική συμφωνία, κακά τα ψέματα, μένει στην ιστορία. Αναρωτιέσαι αν αυτά συμβαίνουν με τη Βόρεια Κορέα, δηλαδή αν οι Ιρανοί βγουν, που είναι και 80 εκατομμύρια και που έχουμε πυρηνικά μεγάλου βεληνικού, με τον ίδιο τρόπο θα του συμπεριφερθούν. Και με λίγο καλύτερο, έχω την εντύπωση. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο άλλο θέμα, διότι έχουμε μείνει στο δεύτερο τηλέφωνο. Συμφωνία υπάρχει, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, αλλά εσύ έρχεσαι σήμερα και βάζεις για την υπόθεση των Σκοπίων 5 ερωτήματα με τις απαντήσεις τους. Τελικά, για ποιον έγινε αυτή η συμφωνία? Κοίταξε, νομίζω, Γιώργο, είναι σαφές για όποιον παρακολουθεί με ένα στοιχειώδη τρόπο τις εξελίξεις, νομίζω είναι πολύ φανερό. Καταρχήν, έχω την εντύπωση ότι δεν έπιασε καμιά βιασύνη την ελληνική κυβέρνηση, η οποία είχε τόσα άλλα προβλήματα μπροστά της να λύσει και το Σκοπιανό. Αυτό της χωρέθηκε καπέλο, και για να το πούμε με πιο κομψό τρόπο, η ελληνική κυβέρνηση αποδέχθηκε ένα deal, αποδέχθηκε μια αμερικανική πρόταση η οποία ήταν πάρα πολύ καλά επεξεργασμένη και συνοδευόταν και από άλλα ντεσού, που είχε να κάνει με την αναβάθμιση της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής σχέσης κτλ. Αποδέχτηκε λοιπόν αυτήν την συμφωνία και την έφερε σε πέρας. Το ίδιο συνέβη και με την πλευρά των Σκοπίων, όπου εκεί τα πράγματα δεν ήταν τόσο κομψά, δεν υπήρχε ντύλα, εκεί πέρα υπήρχε πολύ άγριο ξεκαθάρισμα. Εκεί πέρα οι αμερικανικές υπηρεσίες, οι διπλωματικές και άλλες διαμόρφωσαν το πολιτικό σκηνικό και έστησαν το ΖΑΕΘ με αντικείμενο εργασίας να επιλύσει το θέμα. Ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι η ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό θα επιτευχθεί όσον ούπο. Έτσι, για να γίνει αυτό έπρεπε να διευθετηθεί, να βρεθεί ένας τρόπος να ξεπεραστούν τα προβλήματα Ελλάδας και Φυρών. Αυτό το πράγμα θα το δούμε σήμερα. Σήμερα και τις επόμενες μέρες. Βέβαια, είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει κάποιο χρόνο. Έχουμε κάποια κενά ως προς την πληροφόρηση και ως προς τα όσα έχουμε ακούσει, πώς θα εξελιχθεί τέλος πάντων αυτή η συμφωνία.
πώς θα υλοποιηθεί μέχρι την τελευταία στιγμή, που είναι η επικύρωσή της. Ναι, αλλά Δημήτρη, εμπειρία έχεις και εδώ ακούγεται το εξής, ότι μπορεί να τραβήξει και ένα εξάμηνο, δηλαδή να έχουμε μια καταρχήν συμφωνία με την οποία να κληθούν τα Σκόπια σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν κάνουν πίσω σε αυτά που θα συμφωνήσουν, δεν μπαίνουν στην ουσία καλά ή κακά, τότε λέει ένα απόγεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να μην επικυρώσει τη συμφωνία, ειδικά για το ΝΑΤΟ. Και εγώ σε ρωτώ με την εμπειρία που έχεις, άμα τώρα κληθεί το ΝΑΤΟ, που είναι και ο καηλές των Αμερικάνων, τα λέω απλά λαϊκά, αύριο μεθαύριο η Ελληνική Βουλή θα πει όχι, δεν το επικυρώνω και δεν θα πέσουν όλοι απάνω της. Επειδή έθεσες ένα χρονοδιάγραμμα, εξάμηνο, αν είναι εξάμηνο και είναι καθορισμένο, μένει να το δούμε στη διατύπωση της συμφωνίας, τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο η διατύπωση της συμφωνίας να είναι τέτοια που δεν θα υπάρχει αυτό το χρονοδιάγραμμα. Και να υπενθυμίσω ότι η προηγούμενη συμφωνία, η ενδιάμεση περιβόητη συμφωνία, η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ, αλλά διαμόρφωσε τις σχέσεις Ελλάδας και Φυρών, λειτουργήσε επί 25 χρόνια. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι το δεδομένο της συμφωνίας θα είναι μια συμφωνία για το όνομα, κοινή των δύο πλευρών το αποδέχονται, θα ισχύει έργα όμνες για κάθε χρήση, και με αυτό και ο ΖΑΕΦ θα εξασφαλίσει την πραγματοποίηση ενός δημοψηφίσματος, λένε, γύρω στον Σεπτέμβρη. Αφού γίνουν όλα αυτά, εν τω μεταξύ η Ελλάδα θα ανοίξει την πόρτα και για τον ΝΑΤΟ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν κάπου στραβώσει η ιστορία στο μέλλον, δηλαδή ας πούμε ότι... Το δημοψήφισμα βγάζει όχι. Το δημοψήφισμα βγάζει όχι. Πιάστο εγώ και κούρευτο. Να του πω και εγώ απλά. Βέβαια, γιατί θα τους είσαι ήδη βάλει εκεί που θέλουν οι Αμερικάνοι. Άντε βγάλτε. Θα είσαι εσύ αντιμέτωπος τώρα και με τους Αμερικάνους και με τους 25 Ευρωπαίους που θα λένε να το ξαναδείς και αυτό και τα λοιπά, αλλά η δουλειά θα έχει γίνει. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί ενδεχομένως να το τρενάρεις. Οι μηχανισμοί να το τρενάρεις, να αυτό τα κεφάλαια, διαπραγμάτευση, βέτο, εκείνα και τα άλλα. Στον Άντο δεν υπάρχουν τέτοιες πολυτέλειες. Δεν μου λες, Δημήτρη, η γλώσσα και η εθνότητα θα είναι μακεδονική? Από όσο μπορώ να καταλάβω από τις διαρροές και τις συζητήσεις που παρακολουθώ, ναι. Οπότε... Από όσο μπορώ να καταλάβω. Ναι, αλλά το συστατικό στοιχείο τελικά του προσδιορισμού δεν είναι η γλώσσα και η εθνότητα? Ρωτώ εμπειρότερο εμού σε αυτό το είδος του ρεπορτάζ. Δηλαδή... Ναι, εδώ πέρα, ναι, είναι. Είναι. Γιατί ακούω πολλούς που λένε περί μεγάλου Αλεξάνδρου ότι υπάρχει ο διαχωρισμός. Ωραία, μάλιστα. Ναι, εντάξει, τώρα να μην ψάχνουμε να βρούμε. Ξέρεις, ναι, υπάρχει μια περίεργη αντίληψη των ανθρώπων για την ιστορία όλων μας. Δηλαδή, όσο πιο μακριά κοιτάς, ίσως τόσο πιο ξεκάθαρα βλέπεις. Όσο πλησιάζεις προς το παρόν, τόσο θολώνουν τα πράγματα, γιατί μπαίνουν οι παραμορφωτικοί φακοί της πολιτικής σκοπιμότητας. Άρα η πρεμούρα όλοι ήταν, λες, να λύσουν το θέμα που επίγονται οι Αμερικανοί σε σχέση με τη στεγανοποίηση των Δυτικών Βαλκανίων. Ναι, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση και δεν υπάρχει και άλλη και δεν υπήρχε και άλλος τρόπος για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Έπρεπε η υπερδύναμη με την ισχύ που διαθέτει και την πειθό που διαθέτει να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Και στην προκειμένη περίπτωση, εάν μια υποκειμενική κρίση απόλυτα. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν έχω την αίσθηση ότι η υπερδύναμη μερίμνησε αναλογικά υπέρ της Ελλάδας ως ισχυρότερη χώρα μεταξύ των αντιμαγωμένων. Και αυτό γιατί το λέω? Αυτό το λέω γιατί, για σκέψου, ας το σκεφτούμε και λίγο, δεν είναι μικρό πράγμα να επιβάλλεις σε έναν λαό, σε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν, μεγαλώνουν, νομίζουν, θέλουν, επιλέγουν να είναι αυτό, και εσύ να τους πεις όχι, δεν θα είσαστε αυτό, αλλά θα είσαστε αυτό με κάποιον επιθετικό προσδιορισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω και δύο πολιτικής εσωτερικής εικόνας εκτιμήσεις σου. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δίνουν μια συνέντευξη τύπου που μάλλον θα επιχειρήσει ο πρόεδρος τους να κρατήσει δύο καρπούς για στην ίδια μασχάλη. Δηλαδή, και διαφωνώ
με τη χρήση της λέξης Μακεδονία, αλλά και δεν ρίχνω την κυβέρνηση από τη μια. Και από την άλλη, μήπως το χρονοδιάγραμμα σκάσει σε περίοδο που θα έχουμε άλλες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, δηλαδή ενδεχομένως και άλλο κυβερνητικό σχήμα? Κοίταξε, αυτό θα ήταν. Αυτό είναι ένα πονηρό σενάριο. Εγώ μπορώ να σου πω ότι το ασπάζομαι. Βολεύει πάρα πολλούς. Έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας, αν ψάχνει να βρει έναν κατάλληλο χρόνο για να κάνει εκλογές χωρίς να υπομειστεί το πολιτικό κόστος που συνεπάγονται όλα τα μέτρα τα οποία ψηφίζονται αυτές τις μέρες και θα αποτυπωθούν στη τσέπη των ανθρώπων από το Γενάρη και έπειτα, ο κατάλληλος χρόνος είναι εκεί, επάνω στη ζάλη και τη θολούρα του καλοκαιριού και των μεγάλων επιτυχιών. Το λέω έτσι περιπεκτικά. Οι μεγάλες επιτυχίες θα είναι το χρέος, θα είναι, υποτίθεται ότι τελειώσαμε τα μνημόνια, θα είναι ότι λύσαμε το Σκοπιανό. Ας κάνουμε λοιπόν και τις εκλογές, να χάσουμε ικανοποιητικά και να αναλάβει η άλλη Βουλή να υπογράψει τη συμφωνία. Μάλιστα. Και τότε να δούμε, γιατί κανείς δεν έχει καταλάβει και τη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, η αλήθεια είναι. Ποια είναι στο θέμα. Εκεί θα γελάσουμε από την άλλη μεριά. Μάλιστα. Εντάξει, τα είπες όλα. Και περίπου ερμήνευσες, γιατί και ο κύριος Καμένος σήμερα θα είναι και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Έτσι βέβαια, έτσι.